Φίλε και φίλοι των καταστημάτων Πλαίσιο, έχουμε σήμερα στα χέρια μας και σας παρουσιάζουμε το ολοκένουργιο Huawei P10, τη νέα ναυαρχίδα της κινέζικης κατασκευάστριας, το οποίο έκανε τον ντεμπούτο του πριν από λίγο καιρό στο Mobile World Congress της Βαρκελόνης. Πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing, να δούμε τι υπάρχει στο κουτάκι του νέου Huawei P10. Λοιπόν, σε πρώτη φάση βλέπουμε ότι το κουτάκι έχει εξαιρετική σχεδίαση, premium, όπως και το τηλέφωνο, και όπως βλέπουμε εδώ, ανοίγει χωρίζοντας το στα δύο. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω, έχει κάποιο είδος μαγνητικού κλειδώματος, να το πούμε έτσι. Έρχεται και φάπτει εδώ και κλείνει με κάποιο είδους μαγνήτη και δημιουργεί ένα ωραίο εφέ. Λοιπόν, με το πανίγουμε το κουτί, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι φυσικά η συσκευή, το Huawei P10. Το συγκεκριμένο μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας είναι το μαύρο, ή Graphite Black, όπως το λέει Huawei. Αυτό εδώ είναι. Θα το αφήσουμε στην άκρη για να δούμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Προχωράμε. Λοιπόν, βλέπουμε δύο μικρά κουτάκια. Στο πρώτο υποδεικνύεται ότι υπάρχει το καλώδιο φόρτισης, όντως Type-C, όπως και το σετ ακουστικών της Huawei. Και στο δεύτερο υπάρχει εδώ το λογότυπο του φορτιστή, το οποίο όντως πραγματικά έχει μέσα τον καινούριο φορτιστή της Huawei, ο οποίος υποστηρίζει τεχνολογία Supercharge και μπορεί, όπως λέει η κατασκευάστρια εταιρεία, να φορτίσει το κινητό σας μέσα σε μισή ώρα, να αναπληρώσει το 50% της μπαταρίας του. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ γρήγορος. Πάμε παρακάτω. Στο βάθος υπάρχει άλλο ένα μικρό κουτάκι, θα το βγάλω τώρα έξω, το οποίο, ένα λεπτό, ωραία, στο οποίο βλέπουμε υπάρχει το PIN, με το οποίο ανοίγουμε το SIM tray του τηλεφώνου για να βάλουμε την κάρτα SIM ή την κάρτα microSD και να απευθύνουμε τον αποθηκευτικό χώρο. Και στο συγκεκριμένο μοντέλο που ήρθε στα χέρια μας υπάρχει μία πλαστική θήκη διάφανη, όπως βλέπετε, η οποία είναι προαιρετική. Σε αυτήν εδώ λοιπόν τη συσκευασία, η θήκη αυτή υπήρχε τοποθετημένη από τον κατασκευαστή. Δεν υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες Huawei P10. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά συσκευή. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι διαθέτει μία οθόνη 5,1 inch ανάλυση Full HD στα 432 ppi. Μπορούμε να δούμε ότι η σχεδίαση είναι unibody, είναι μεταλλική κατασκευή. Και αυτή είναι η αρχική οθόνη του Huawei P10, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε ότι ενσωματώνει τον ολοκένουργιο High Silicon Kirin 968 πύρινο επεξεργαστή, ο οποίος διαθέτει 4 πυρήνες χωρισμένους στα 2,4 GHz και 4 πυρήνες χωρισμένους στα 1,8 GHz. Τα Huawei P10 κυκλοφορούν με δύο διαφορετικές φορτηγότητες, ένα στα 32 GB και ένα στα 64 GB, ενώ όλα τα μοντέλα της σειράς έχουν 4 GB μνήμης RAM. Το λειτουργικό σύστημα είναι το Android 7, το Nougat, το οποίο εδώ πέρα χρησιμοποιεί το skin της Huawei, το EMUI 5,1. Στο πίσω μέρος υπάρχει το σύστημα διπλής κάμερας με τα οπτικά της Leica, το οποίο έχει διαθέτει έναν αισθητήρα των 20 MP μονόχρωμο και έναν αισθητήρα των 12 MP RGB με f2,2, το οποίο, όπως έχετε δει, δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στους τόνους και στη φωτεινότητα των φωτογραφιών. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει και οπτικό σταθεροποιητή για να μπορείτε να τραβήξετε ευκολότερα τις φωτογραφίες σας χωρίς θολούρες, κουνήματα ή οτιδήποτε άλλο. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής υπάρχει επίσης μια πολύ καλή κάμερα με αισθητήρα των 8 MP για wide selfies και φωτεινότερες λήψεις, video calls, οτιδήποτε, η οποία μάλιστα έχει f1,9, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό και είναι ιδανικό για λήψεις υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η σχεδίαση, είπαμε, είναι unibody, μεταλλική, το οποίο σημαίνει ότι η μπαταρία των 3200 mAh δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή. Στο κάτω μέρος βρίσκεται το ηχείο, η θύρα Type-C για τη φόρτιση και το συγχρονισμό της συσκευής και φυσικά το άνοιγμα
για την υποδοχή των ακουστικών, για να μπορείτε να βάζετε τα ακουστικά σας και να ακούτε μουσική. Εδώ μπροστά, στο κάτω μέρος, υπάρχει ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως μπορείτε να δείτε, ο οποίος χρησιμεύει για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Εδώ είναι το power button και εδώ βρίσκονται τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Πολύ ωραία. Ας ρίξουμε μια ματιά και στο εσωτερικό της συσκευής. Σε εφαρμογές. Βλέπουμε εδώ, έχει ήδη κάποιες εφαρμογές τοποθετημένες. Τα tools της Huawei. Το λειτουργικό, όπως είπαμε, είναι Android 7. Με EMUI 5.1. Ορίστε, το βλέπετε εδώ. Το μενού των ειδοποιήσεων και η ρυθμίση της συσκευής μας. Το νέο Huawei P10 είναι ιδιαίτερα γρήγορο, όπως θα διαπιστώσετε και από τα benchmarks τα οποία θα σας παρουσιάσουμε και εμείς. Μας άρεσε πάρα πολύ η Unibody σχεδίασή του. Είναι ιδιαίτερα στιβαρό, έχει στρογγυλεμένες άκρες, κάθεται πολύ ωραία στο χέρι, ζυγίζει μόλις 145 γραμμάρια και με κάθε προπαραγγελία Huawei P10 από τα καταστήματα Plesio θα πάρετε ένα πακέτο δώρων αξίας, συνολικής αξίας 149 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ένα power bank τεχνολογίας Fast Charge, ένα μετατροπέα USB Type-C από USB κανονικό, ένα φορτιστή αυτοκινήτου τεχνολογίας Supercharge για να φορτίζετε τη συσκευή σας ταχύτατα, το αντίστοιχο καλώδιο φόρτισης Supercharge και ένα πολύ πρακτικό τρίποδο selfie stick για να μπορείτε να το έχετε μαζί σας και να τραβάτε φωτογραφίες όπου και όπως εσείς θέλετε, χρησιμοποιώντας τις πολύ ισχυρές κάμερες του νέου Huawei P10. Αυτό ισχύει για κάθε προπαραγγελία από τα καταστήματα Plesio μέχρι και 31 Τρίτου.